Έρχομαι σπίτι σου λοιπόν, έχω πάρει την πραγμάτια μου, έχω πάρει τα πράγματά μου. Μυρίζω τις όμορφες μυρωδιές από το σπίτι σου, από αυτά που φτιάχνεις, τον ωραίο τον καφέ, τα κέικ, τα γλυκά, οτιδήποτε είναι. Και έρχομαι λοιπόν στο σπίτι και έχουμε πολλά στο σπίτι το δικό σου και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν είσαι καινούριος, μη φύγεις, μείνε να δεις όλη την ανάλυση αυτή, διότι θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα όπως και στο κανάλι. Κάνω shorts με μουσικές, έχω site με πολλές δωρεάν υπηρεσίες στο akastaro.gr, μπες να τις δεις για να μην πολυλογώ αυτή τη στιγμή. Επίσης, γράφω πολύ ωραία αρθράκια, το κάνω αυτό έτσι, αρθράκια σχετικά με ζώδια, αριθμολογία, με το τι μέλη γενέστε, τι να προσέξουμε, ωραία tips, ωραίες βοήθειες για να ξέρουμε λίγο να την βγάλουμε καθαρή. Και να διασκεδάσουμε και λίγο, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε αυτή τη στιγμή μία πολύ όμορφη ανάλυση. Θα πάμε βαθιά, έρχομαι εγώ στο σπίτι σου και σε επισκέπτομαι. Και εκεί θα πέσουν ερωτήματα. Θα ρωτήσεις εσύ και εγώ θα σου απαντάω. Οπότε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω βγάλει ήδη και τα decks με τα οποία θα δουλέψουμε. Με αυτά θέλω να δουλέψουμε. Με αυτά βγήκαμε βασικά να δουλέψουμε. Απλά δεν έκανα όλη τη διαδικασία να τη δεις. Το ένα μου φύγει εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το πρώτο σπίτι. Το βλέπεις βέβαια και εδώ και στις οθόνες, βλέπεις πώς είναι, σε κάποιους που αρέσει, συμβολικά είναι αυτά. Εγώ έχω φτιάξει όλες αυτές τις εικόνες. Λοιπόν, θα μπορούσε βέβαια να βάλουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, αλλά εντάξει ρε παιδιά, okay, ας το συγκρατήσουμε λίγο. Λοιπόν, πρώτο σπίτι, όσοι επέλεξαν το πρώτο σπίτι, ό,τι και να συμβολίζει αυτό για σένα. Έρχομαι λοιπόν, έχει και ωραία λίμνη εκεί, έχει πολύ ωραία ήρεμα νερά, έχει σίγουρα ζωάκια, έχει πουλάκια και αυτά. Και ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω. Λοιπόν, σε περιμένω να φέρεις το τέλειο καφέ. Πώς πίνω τον καφέ? Λοιπόν, πίνω, μ' αρέσει, τρελαίνομαι για καφέ. Θα σας πω λοιπόν δύο μυστικά για μένα. Τρελαίνομαι για καφέ, για ωραίο καφέ και για μπύρα παγωμένη, ρε παιδιά. Πω, πάρε μου την ψυχή που λένε. Τώρα, τι καφέ πίνω? Πίνω ελληνικό, πίνω φρέντο εσπρέσο, γλυκό με μαύρη, πίνω καπουτσίνο. Αυτοί κυρίως είναι καφέδες. Επίσης πίνω και νεσπρέσο. Οι διάφορες γεύσεις, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι γεύσεις αυτές. Δεν έχω πρόβλημα αν είναι ζεστός ή κρύος. Καλή παρέα να υπάρχει, να τα πούμε ωραία και από εκεί και πέρα ο καφές γλυκαίνει. Εντάξει, με την ανθρώπινη επικοινωνία και την ανθρώπινη επαφή γλυκαίνει. Πάμε, αγαπημένοι μου, να δούμε το πρώτο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ερώτημά σου. Με ρωτάς, καθόμαστε λοιπόν τώρα εκεί στην βεράντα, βλέπουμε εδώ το όμορφο σπίτι, βλέπουμε έξω τα όμορφα νερά, τη φύση, τα τυβίσματα, τα τραγούδια των πουλιών και με ρωτάς. Τι με ρωτάς? Και με ρωτάς με τον αυτοκράτορα. Με ρωτάς για τους άντρες. Λοιπόν, αγαπημένες γυναίκες λοιπόν του καναλιού, με ρωτάς για τους άντρες, βγήκε ένας αυτοκράτορας, αριθμός 4, όλα παίζουν ρόλο, αριθμοί και τα λοιπά. Ο αυτοκράτορας λοιπόν, εδώ, μοιάζει και λίγο και με την εικόνα που είχα βάλει ένα ταρομάντι στο τελευταίο shorts που είχαμε γυρίσει, έτσι, που είχα γυρίσει, το οποίο έχει πάει και εξαιρετικά. Τι μας λέει λοιπόν ο αυτοκράτορας? Ο αυτοκράτορας μιλάει για λογική. Το ερώτημά σου είναι λοιπόν τελικά οι άντρες τι είναι? Τελικά οι άντρες πώς σκέφτονται? Πώς είναι δηλαδή σε θέματα αγάπης, ζωής, σε θέματα... αυτό είναι το ερώτημά σου, αυτό είναι το ερώτημά σας. Τώρα θα μου πείτε, εγώ είμαι άντρας, ξέρω εγώ και αυτά. Okay, εδώ έχει να κάνει πάλι ίσως με δικά σου εσωτερικά ερωτήματα. Όμως το ερώτημα είναι αυτό. Ο αυτοκράτορας, θέλω να πω πώς πηγαίνει τώρα σε αυτό το ερώτημά σου. Ο αυτοκράτορας θέλει εμπειρίες. Παντού. Sorry που στο χαλάω. Θέλει εμπειρίες στις σχέσεις, θέλει ερωτικές εμπειρίες, θέλει εμπειρίες ζωής για να ολοκληρωθεί ως αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας εδώ δεν είναι μόνο ο τίτλος, έτσι. Είναι μια αρχιετυπική ιδιότητα. Όταν λέμε αυτοκράτορας, ενώ με έναν άνθρωπο ο οποίος όντως είναι άνω των 42, μάλλον άνω των 50 και να το πω έτσι, θα μου πεις, μα οι μικρότερες ηλικίες είναι ανώριμες. Να έχει κατασταλάξει. Άρα λοιπόν ρωτάς γιατί οι άντρες δεν έχουν κατασταλάξει. Γιατί είναι ανώριμοι? Γιατί στις σχέσεις φέρονται τόσο χάλια?
Και αυτό βεβαίως μπορώ να το επεκτείνω όχι μόνο στις σχέσεις, γενικά στις σχέσεις οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι ένας πατέρας εδώ, έτσι. Μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Λοιπόν, και διαρωτάσαι και λες, ρε παιδί μου, αισθάνονται, αγαπάνε, όλα τα βλέπουν μόνο με επιτυχία, γιατί ο αυτοκράτορας σημαίνει έχω και επιτυχία, έτσι. Δηλαδή ανεβαίνω, κάνω, προχωράω. Φιλοδοξία. Ο αυτοκράτορας συμβολίζει το ζώδιο του κρυού. Και ο κρυός ως συμβολισμός πάντα, έτσι, δεν σημαίνει ότι όλοι οι κρυοί είναι το ίδιο. Ως συμβολισμός, ο αυτοκράτορας και ως κρυός σημαίνει φιλοδοξία. Οι άντρες λοιπόν διερωτάσαι γιατί θέλουν μόνο λεφτά, φήμη, φιλοδοξία, μόνο λογική, τετράγωνη λογική και δεν προχωράνε. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένοι. Να δω το ερώτημά σου. Και πόσο βαρύ ερώτημα που βάζεις τώρα να σου απαντήσω. Και εγώ θα σου απαντήσω. Και εγώ αγαπημένη μου σου απαντάω και σου λέω, κοίταξε να δεις. Στην ουσία, δες εδώ τώρα συνδυασμό, το τέσσερα κούπα. Πρόσεξε, εδώ άλλη ενέργεια και εδώ άλλη ενέργεια. Και σου απαντάω με ένα τέσσερα κούπα. Και τι σου απαντώ. Στην ουσία οι άντρες στο συναισθηματικό κομμάτι είναι μαραζωμένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μου πεις, μα όλοι, δεν λέω ότι είναι όλοι, εννοώ όμως ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό οι άντρες, εδώ δείχνουν και τη μοναξιά, είναι πλάσματα τα οποία επιλέγουν, πρόσεξε να δεις πώς θα σου το πω, τη μοναξιά της επιλογής, της απόφασης, μόνοι τους να κάνουν πράγματα, να προχωρήσουν, να εκπληρώσουν αυτό που θεωρούν σχέδιο ζωής και στόχο, να αφήσουν φήμη, να αφήσουν όνομα, να αφήσουν σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι. Μπορεί να είναι αναλυτής ταρό και να θέλει να κάνει κανάλι στο YouTube, να αφήσει όνομα, έτσι είναι. Και αυτό μια, μπορεί να είναι στη δουλειά, στο επιχειρηματία, στο επαγγελμά του. Με αποτέλεσμα να αφήνουν το συναισθηματικό τους κομμάτι να μαραζώσει. Το βλέπεις, τέσσερα κούπα, μαραζώνει εδώ. Παρόλο που έχουν την ευκαιρία, εδώ το άλλο κούπα σημαίνει μία γυναίκα η οποία μπορεί να τον συμπληρώσει και να τον στηρίξει συναισθηματικά, να τον γεμίσει συναισθηματικά, ο αυτοκράτορας είναι σκληρός και παίρνει λογικές αποφάσεις. Οι γυναίκες, πρόσεξε να δεις και πώς απαντάω ακριβώς το θέμα. Οι γυναίκες είναι συναισθηματικά πλάσματα, εννοείται σκέφτομαι και με το μυαλό δεν λέω, είναι συναισθηματικά πλάσματα. Γεμίζουν περισσότερο με το συνέστημα, ενώ εδώ είναι τετράγωνη λογική. Είναι η διαφορά της καρδιάς και του μυαλού. Οι άντρες είναι περισσότερο μυαλό, οι γυναίκες είναι περισσότερο καρδιά. Να τι απάντηση. Πάμε, δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, γιατί είναι ανταγωνιστική. Γιατί εσύ ακάσου που λες. Πέντε ξυφών. Ήταν πόλεμος, πολέμοι, ξέρω εγώ, τόσο ανταγωνιστική, αυτό το ένα, το άλλο. Θα σου απαντήσω και θα σου πω, εδώ υπάρχει μια παγίδα, μια μεγάλη παγίδα. Αυτή η κάρτα είναι, ξέρετε, κάποιες κάρτες είναι διφορούμενες και θέλει, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη, αρκετή τεχνική και μαεστρία. Οι άντρες που νομίζουν ότι νίκησαν στη ζωή, νομίζουν ότι νίκησαν, στην ουσία μπορεί να έχουν χάσει. Ή και το αντίθετο, αυτοί που νομίζουν ότι έχασαν, στην ουσία μπορεί να έχουν κερδίσει. Έχουν σφίξει τα χέρια μια πολύ καλή συνεργασία, νομίζουν λοιπόν ότι έχουν πιάσει λοιπόν το λότο, ας πούμε, με αυτή τη συνεργασία και στην ουσία έχουν χάσει. Μπορεί να έχουν βρει μια δουλειά, μιλάμε για τους άντρες, έτσι, να έχουν πάει σε μια εταιρεία, λέω τώρα, να έχουν ανέβει συμφωνίες αυτά, το ένα, το άλλο, χρήματα, δόξα, και στην ουσία να έχουν χάσει. Πώς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δεν τους εξηγήσω. Είναι όμως, πρόσεξε εδώ, αυτό που είναι και λίγο η απάντησή μου, η εσωτερική διαμάχη που έχουν οι άντρες μέσα τους. Στο τι είναι επιτυχία και πώς μας έχουν όλοι, η κοινωνία, η οικογένειά μας, το σχολείο, το σύστημα γενικά, όλο, μας έχει βάλει σε μια κατάσταση τρελού ανταγωνισμού μεταξύ μας. Εγώ είμαι καλύτερος, όχι εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ παίρνω 20 στην τάξη. Από εκεί ξεκινάει. Το βάζω γενικά. Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά όχι με αυτή την έννοια, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, από την άλλη θα σας πω και κάτι άλλο. Ο ανταγωνισμός, ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλός. Εδώ όμως μιλάμε για άσχημα ανταγωνισμό, μιλάμε και για πολέμους. Γιατί οι άντρες θέλουν πόλεμο, γιατί έχουν μέσα τους πόλεμο.
Και εδώ λοιπόν σου απαντάω, η ώρα της κρίσης. Judgment. Κοίταξε να δεις εδώ τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ αυτό που έχω να σου πω, αγαπημένα, αγαπημένη μου, είναι ότι έρχεται πάντα η ώρα της κρίσης των πράξεων μας. Ξεκάθαρο. Η ώρα της κρίσης σημαίνει να αφυπνιστούν, πρέπει οι άντρες, να το πω έτσι, το αρσενικό στοιχείο. Πολύ απλά αυτή η κάρτα σημαίνει αφύπνιση, σημαίνει ξυπνάω, σημαίνει βγαίνω από αυτά που πιστεύω την αλήθεια. Το κατάλαβες? Πάμε λοιπόν και στο τρίτο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημά σου λοιπόν είναι η αναποφασιστικότητα. Τι γίνεται λοιπόν γενικά στη ζωή των ανθρώπων? Γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν? Δύο ψηφών σημαίνει ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτό είναι το ερώτημά σου. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την αλήθεια? Γιατί δεν... Και εγώ, αγαπημένη, αγαπημένη μου, σου απαντώ, διότι όταν οι άνθρωποι είναι τόσο φορτισμένοι, τόσο στεναχωρημένοι, 9 ξυφών, μία από τις πολύ δύσκολες κάρτες, έτσι. Το 9 ξυφών είναι η στεναχώρια, η θλίψη, η αγωνία, η απελπισία. Είναι, ξέρεις κάτι, σου απαντάω λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, ότι δεν βλέπουν καθαρά σε οποιοδήποτε επίπεδο, και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο, διότι είναι σε αγωνία. Η ανθρωπότητα, εμείς σαν Έλληνες, να το πω, στην Ελλάδα και όλοι όσοι ζουν, ας το πω έτσι, είναι σε μια μεγάλη αγωνία, σε μια μεγάλη στεναχώρια. Είναι γεγονός ότι έχουμε περάσει από πολλές δύσκολες καταστάσεις και έχει επιβαρυνθεί αυτό και σε προσωπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην ξέρουν τι να αποφασίσουν, δεν ξέρουν τι θέλουν. Έχουμε τη λογική, αλλά δεν τη χρησιμοποιούν. Και το 2 έχει να κάνει με τις σχέσεις. Το 2 ξυφό, γενικά ο αριθμός 2 έχει να κάνει με τις σχέσεις. Και έτσι λοιπόν, εκεί που καταλήγουμε και λέμε τώρα σε όλο αυτό εδώ πέρα, τον κύκλο, αν το παρατηρήσεις, είναι μια ιστορία, έτσι. Οι άντρες, οι οποίοι θέλουν να ανέβουν, θέλουν να αφήσουν όνομα, να δοξαστούν, να αφήσουν κάτι, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πολεμάνε γι' αυτό, αλλά στην ουσία δεν ξέρουν πού να πάνε και δεν αποφασίσουν. Συναισθηματικά τα αφήνουν όλα στην άκρη, αντί να αφυπνιστούν, βουλιάζουν όλο και περισσότερο στη δική τους εσωτερική θλίψη. Να το πω έτσι. Το αφήνω, δεν λέω κάτι άλλο. Είδες πόσα πράγματα είπαμε? Είδες πόσο βαθιά και πόσο απαντήσεις πήρες, οι οποίες μπορεί και να μην τις περίμενες, ε? Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στο δεύτερο σπίτι. Για κάτσε λοιπόν να το έχω και εγώ εδώ πέρα να το βλέπω. Δεύτερο σπίτι. Και αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερο, είναι πέτρινο, έχει νουφαράκια, έχει, εντάξει, έχει τη λιμνούλα εκεί την ωραία που είναι σαν πηγή. Έχει ηρεμία, έρχομαι λοιπόν και εγώ, μυρίζω όμορφες, πολύ όμορφες μυρωδιές από φαγητά, από ξύλα, από... Βέβαια, άκουσα και το κλάκ, το άκουσες, το ξύλο που κόψε με το τσεκούρι, στη ζωή κοντά, αυτό χρειαζόμαστε. Μας έχουν πουλήσει το παραμύθι, φίλες και φίλοι, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν λέω οργανώμενοι πρέπει να είμαστε σίγουρα, αλλά... Είμαστε όλοι κλεισμένοι, ρε παιδιά, σε αυτή την Αθήνα, σε αυτή την Τζιμεντούπολη, σε αυτό, μέσα εκεί κλεισμένοι στα διαμερίσματα, έχει και λίγο παράθυρο και λίγο μπαλκόνι και νομίζουμε ότι αυτό είναι ζωή, έτσι. Για να είμαστε οργανωμένοι. Οργανωμένοι σε τι? Να πληρώνουμε κοινόχρηση, τα φόρους, να μην ξεφύγουμε, να είμαστε εκεί απέναντι η τράπεζα για να... Να το παίξω κι εγώ λίγο επανάσταση. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έρχομαι λοιπόν, πολύ ωραία, με υποδέχεσαι έξω, θα κάτσουμε, έχεις βγάλει το τραπεζάκι σου. Εγώ θα πιω λοιπόν ένα ελληνικό γλυκό, έτσι λοιπόν, το φτιάχνεις εκεί στη Χόβολη, με μεράκι και με μεγάλη αγάπη και μεγάλη αυτή, και καθόμαστε λοιπόν. Έχουμε φιληθεί, έχουμε αγκαλιαστεί, τι κάνεις, πως είσαι, ναι, ακάς, μπράβο, τι κούκλος που είσαι, που κοντά. Έλα να γελάσουμε λίγο, πω τι θεός, ο Τζόρτζ Κλούνι, τίποτα, εσύ είσαι καλύτερος, λοιπόν πάμε. Το ερώτημά σου είναι, έλα ρε, τι γίνεται ρε παιδιά, είδες το ίδιο ερώτημα σχεδόν. Το προηγούμενο έχει βγει 5 ξυφών, εδώ έχει βγει το 5, έχει βγει το 5 μπαστούνι λοιπόν. Γιατί οι άνθρωποι παλεύουνε? Ή μπορεί να είναι και ένα ερώτημα δικό σου, γιατί εσύ ακάς πρέπει να παλεύω? Γιατί οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν? Γιατί οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν?
Και χάνουμε και ενέργεια και τσακωνόμαστε. Και εδώ είναι και οι παρεξηγήσεις και οι φήμες και το ένα και το άλλο. Και βρε, ακάζουμε τι παίζει. Τι, ναι, όντως το αριθμός 5 δέωσε σε μεγάλη σημασία γενικά στους αριθμούς και το τι βγαίνει. Δείτε, και εδώ έχει βέβαια ζώδια τη φωτιά. Το 5 είναι δεν ξέρω πού πατάω, δεν ξέρω πού βρίσκουμε. Και εδώ βεβαίως είναι η κάρτα των παρεξηγήσεων. Είναι η κάρτα του δεν με καταλαβαίνει κανένας. Και εγώ δεν τους καταλαβαίνω. Και εδώ αυτό που σου απαντάω είναι διότι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, στη ρουτίνα τους, όλοι μας κουβαλάμε στεναχώριες. Δες εδώ πώς το κεφάλι έχει κολλήσει πάνω στα ξύλα που δείχνει ότι σκέφτομαι και σου τρώει ενέργεια, σε τρελαίνει αυτή η ενέργεια. Γιατί το μυαλό, εντάξει, το μυαλό είναι να σκέφτεται, απλά δεν έχουμε λίγο και τον έλεγχο, το σκέψω να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να φανταζόμαστε ή να έρχονται πράγματα στο μυαλό μας τα οποία δεν ισχύουν κιόλας. Οπότε εδώ τώρα, με τέτοια δυσκολία που ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει, άντρας, γυναίκα, οτιδήποτε, ναι, άντρας, γυναίκα, νομίζει ότι με το να γίνει ανταγωνιστικός θα του λύσει τα προβλήματα. Στην ουσία τα προβλήματα αυξάνονται και αντί να λυθούν, βάζουν οι άνθρωποι, ή νομίζουν, μάλλον στο πω και διαφορετικά, νομίζουν ότι με το να βγουν πολύ επιθετικά, με το να βγουν, εγώ δεν μασάω, δεν κάνω, ότι θα λυθεί το πρόβλημά τους. Ή θα δείξουν πυγμή, ή θα δείξουν ότι έτσι είναι ισχυροί. Θα σας πω κάτι. Όντως μπορεί κάποιες στιγμές να χρειαστεί να γίνεις έτσι. Θα χρειαστεί δηλαδή να βάλεις τα όρια σου και να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Τις περισσότερες φορές όμως, αυτό είναι μια τρύπα στο νερό. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται οι παρεξηγήσεις. Είναι η λάθος άποψη σχετικά με το πώς ένας άνθρωπος συνεργάζεται, είναι ισχυρός. Στο επόμενο είναι χαρούμενα νέα. Πότε θα ακούσουμε βρεακάς χαρούμενα νέα? Να και μια ερώτηση λοιπόν περίεργη. Πάλι εδώ έχουμε γεμίσει όλο τώρα με φωτιά. Με ρωτάς τώρα πιο ειδικά και μου λες βρεακάς. Χαρούμενα νέα σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτό το σύμπαν. Πότε θα ακούσουμε? Πότε θα έρθουν και γρήγορα, έτσι, δεν θες μετά από 50 χρόνια το να σου πω εγώ ότι κοίταξε να δεις, το 2550 που θα είμαστε μέσα στην εποχή του υδροχώου θα είναι όλα μια χαρά και θα είμαστε υπέροχα, θα μου πεις ευχαριστώ πολύ, τι να το κάνω, όντως και έχεις δίκιο και έτσι είναι. Πότε θα έχουμε καλά νέα, πότε θα ακούσουμε κάτι καλό να πάρουμε πάνω μας, να χαρούμε λίγο ενέργεια, να έχουμε θετική ενέργεια, λίγο ότι κάπως τα πράγματα εξισορροπούν, κάτι γίνεται. Να, ένα ωραίο ερώτημα. Είδατε τι ρωτάτε? Ρωτάτε φανταστικά πράγματα. Και εγώ έρχομαι να σου πω κλάφτα χαρά. Μην περιμένεις ούτε σε 3.000 χρόνια. Όχι, λοιπόν. Ποιο είναι το νόημα, θα σου πω. Το νόημα είναι ότι πολλές φορές εδώ είναι θέμα λίγο επιλογών. Εδώ το νόημα είναι ότι πολλές φορές το επιτρέπουμε και εμείς λιγάκι, διότι δεν βλέπουμε τα σημάδια γενικότερα των ανθρώπων ή αυτών που είναι κοντά μας, ότι τελικά δεν μας εκτιμούν και δεν μας αγαπάνε τόσο πολύ όσο εμείς θα ελπίζαμε ή θα θέλαμε. Γενικά όντως ζούμε σε μια εποχή και σε γενικό πλαίσιο στο οποίο πληγωνόμαστε από παντού. Βάλ τα κάτω και δες τα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να στα πω, εξωτερικό περιβάλλον. Και τι δεν έχουμε περάσει, έτσι, οικονομική κρίση, με ιούς, με το ένα, με το άλλο, φωτιές, πλημμύρες. Ποιοι φταίνει για όλα αυτά όμως? Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, σου πω. Ο τρόπος, τα ξύφη είναι πάντα η σκέψη. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε εμείς ως άνθρωποι όλοι μαζί και ξεχωριστά ο καθένας, δημιουργεί στην ουσία τι θέλει να κάνει, να βλάψει ο ένας τον άλλο. Εντάξει. Με τις αποφάσεις μας, με αυτά που σκεφτόμαστε. Αν αυτό δεν αλλάξει, δεν θα ακούσει χαρούμενα νέα. Και δεν είναι θέμα, μάλλον να σου το πω έτσι, ούτε αστρολογίας, ούτε ταρό που κάνουμε, ούτε αριθμολογίας. Βεβαίως εννοείται ότι έχουν προβλεπτικότητα και μπορούν να δουν πολλά πράγματα. Αυτό όμως που μας διδάσκουν αυτές οι τέχνες, να το πω έτσι, οι εσωτερικές τέχνες είναι ένα. Άνθρωποι, ξυπνήστε, δείτε μπροστά σας τι γίνεται. Ναι, έχουμε, ξέρω εγώ, ανάδρομο Δία. Ναι, έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη. Στην ουσία αυτό θέλει να σου πει όμως, σαν κώδικα, σαν μήνυμα, ξυπνήστε. Οι σχέσεις σας πάνε κατά διαόλου. Αυτό είναι ένα μήνυμα, αν θέλεις, ένα κωδικοποιημένο μήνυμα από το σύμπαν. Εντάξει, αυτό είναι όλο. Το τι θα κάνουμε εμείς στη ζωή μας, ναι, εμείς θα το κάνουμε. Έχουμε ελεύθερη βούληση.
Όμως είναι περιορισμένη. Δεν το επεκτείνω περισσότερο. Είναι θέμα δικών μας αποφάσεων. Είναι θέμα ανθρώπινου... να σου πω κάτι. Παίρνονται αποφάσεις σε όλο το επίπεδο, έτσι. Είσαι εσύ ερωτευμένη, λέω τώρα, είσαι ερωτευμένη σε έναν άνθρωπο, πάει αυτός, φεύγει από σένα, ερωτεύεται μια άλλη σηκώνεται και φεύγει. Άντε, γεια σου, λέει, δεν δίνει τίποτα. Πάει η καρδιά. Είσαι σε μια συνεργασία, μια χαρά, τα δίνεις όλα, προσφέρεις, κάνεις, έρχεται μια μέρα ο διευθυντής, το αφεντικό σου λέει, γεια, απολύεις. Μα έχω, είμαι ο καλύτερος, η καλύτερη. Είσαι νούμερο, άντε, γεια. Πώς θα προχωρήσουμε έτσι. Έτσι δεν είναι. Θα μου πεις τώρα, μα εντάξει, οκ. Okay. Ποιος πήρε την απόφαση εκεί, ποιος πήρε... Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν αλλάξει αυτό αγαπημένα αγαπημένοι μου, όντως στον αιώνα τον άπαντα, βρε δεν πάει να έρθει ο υδροχός, βρε δεν πάει να έρθει ο οποιοσδήποτε, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αν δεν αφυπνιστούμε και αν, εάν δεν σκεφτόμαστε με την καρδιά κυρίως. Εντάξει, τώρα ό,τι σημαίνει αυτό. Σε στεναχώρησα λιγάκι, το ξέρω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άντε πάλι, μου μιλάς για ευτυχία. Πάλι, μου το φέρνεις αλλιώς τώρα. Ή μπορεί να λέει εδώ και πότε εγώ θα παντρευτώ έτσι. Πότε εγώ επιτέλους θα παντρευτώ. Πότε επιτέλους εγώ θα πάω εκκλησία, λέω τώρα. Το τέσσερα μπαστούνι πάντα σηματοδοτεί τη χαρά. Σηματοδοτεί ένα χαρμόσυνο, ένα χαρούμενο γεγονός. Σηματοδοτεί ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί, περνάνε καλά. Οι άνθρωποι να περνάνε καλά. Και όντως αυτό είναι το. Αυτή είναι η επιτομή. Από εδώ να πας εδώ, έτσι. Από εδώ να πας τα χαρούμενα, ναι, και να πας στο πολύ καλό. Και εγώ σου απαντώ, αγαπημένη μου, ότι κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι αυτή την περίοδο γενικότερα και σε γενικό πλαίσιο χρειάζονται σταθερότητα, οικονομική ασφάλεια. Εδώ είναι ζώδια της γης. Χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα εισόδημα αξιοπρεπές. Εντάξει. Να έχουν ένα εισόδημα να νιώθουν σημαντικοί, ότι τα φέρνουν βόλτα, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Τώρα, ποιο είναι το εισόδημα? Αυτό είναι λίγο υδροχοϊκή αντίληψη του στυλ ότι κοιτάξτε να δείτε, όλοι θα πληρώνεστε, αλλά θα πληρώνεστε όμως συλλογικά πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Όχι όλοι προς τα κάτω, δηλαδή όλοι 500 ευρώ, ας πούμε, 400 ευρώ και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Λέω τώρα. Πολύ παραπάνω. Και επίσης χρειάζεται και ένας άνθρωπος εδώ ηγέτης, ο οποίος είναι σοφός και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκείνη τη δυνατότητα να παίρνει λογικές και σταθερές αποφάσεις για το καλό όλων. Αυτό είναι ένα μοτίβο. Σε ένα άλλο επίπεδο, εδώ είναι και ο Sugar Daddy. Λοιπόν, ή μπορεί να είναι επίσης και ναι, τελικά για να είμαι χαρούμενη χρειάζεται και ένας άντρας με λεφτά, ας πούμε, για να μπορέσω. Εντάξει, λοιπόν, okay, είναι και αυτό μια αποτύπωση έτσι, γελώντας πάντα με τον καφέ μας και το κλικάκι μας και δεν ξέρω τι άλλο και που περνάμε τόσο ωραία και τόσο καλά. Ναι, όμως η αλήθεια είναι ότι η ευτυχία εξαρτάται και από την οικονομική δυνατότητα, διότι όταν έχεις και την οικονομική άνεση, κακά τα ψέματα, μπορείς και ανταπεξέρχεσαι γενικότερα στις συνθήκες και μπορείς να κάνεις πάρτι, να οργανώσεις και πάρτι και να καλέσεις κόσμο. Αν δεν έχεις μία, ναι, θα τους καλέσεις στο σπίτι σου, αλλά καλή βόλτα στο πηγάδι, αλλά χρειάζεται και οργάνωση, catering, δεν ξέρω τι λέω τώρα. Εντάξει. Αυτό είναι έτσι για να γελάσουμε και λίγο. Ωραία, ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Ελπίζω να σου απάντησα. Οκ, πάμε τώρα. Συνεχίζουμε με το επόμενο, που είναι αυτές εδώ πέρα υπέροχες κάρτες. Στο τρίτο σπίτι. Και το τρίτο σπίτι λοιπόν είναι, συνδυάζει βουνό, συνδυάζει, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι πισίνα ή φυσική πισίνα από τη φύση, το νεράκι που το έχει. Διάφανο, διαμπερές, μπαίνει ο ήλιος μέσα και καθόμαστε λοιπόν εκεί έξω, έρχομαι και εγώ, γεια σου βρε Ακάς, γεια σου και σε σένα, καθόμαστε πολύ ωραία, χαιρόμαστε, χαίρομαι που σε γνώρισα και εγώ, όλα καλά. Εσύ λοιπόν τι καφεδάκι, λοιπόν τι θέλω ένα κέικ λοιπόν λεμονιού, ναι, κέικ λεμονιού θέλω να μου φτιάξεις. Από τα χεράκια σου, έτσι. Λοιπόν, όσοι είστε μέσα, είσαι μόνη σου, μόνο σου, με το δικό σου, την καλή σου κτλ. Λοιπόν, με την οικογένεια, με τη μαμά, με τον παππού, με τα παιδιά, ό,τι είναι. Λοιπόν, και θέλω ένα καφεδάκι από σένα, φρέντο εσπρέσο, έτσι. Γλυκό με μαύρο, μην το ξεχάσεις.
Και αφού λοιπόν τα φτιάξεις και τα φέρεις με χαρά, κάθεσαι, ουφ! Με πιάνεις λοιπόν από το γιακά που λέει ο λόγος. Καλά, δεν θα φοράς γιακά, μπλούζα φοράω, τισερτ. Με ένα πολύ γνωστό hard rock συγκρότημα, ναι βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, και έρχεσαι λοιπόν και μου λες, Ακάς, αφού είσαι εδώ, πρέπει να σε ρωτήσω. Αφού προσφέρθηκες κιόλας, να σε ρωτήσω. Και σου λέω, βάρα λοιπόν, για πάμε να δούμε, βάρα στο ψαχνό να δούμε τι θα βγάλουμε. Και ποιο είναι το ερώτημά σου, τι θες να με ρωτήσεις λοιπόν, και αυτό που με ρωτάς είναι πότε θα ξυπνήσουμε. Πότε θα ξυπνήσουμε να βάλουμε μυαλό. Τέσσερα ξυφών. Αυτό είναι. Πότε θα ξυπνήσουμε. Είναι ο υπότης, έχει πολεμήσει, έχει προσπαθήσει, έχει κουραστεί. Ας το διάλογο λέει, σας βαρέθηκα, πάω να ξεκουραστώ λιγάκι. Και όταν νιώσω, θα παίξω. Θα σηκωθώ. Όμως το ερώτημα είναι αυτό ακριβώς. Πότε θα ξυπνήσουμε, Ακάς. Με ρωτάς, πότε θα ξυπνήσουμε. Και κυρίως πότε θα ξυπνήσουν, γενικά όλοι μας, αλλά και οι άντρες. Πότε θα ξυπνήσουν, πότε θα βάλουν μυαλό, πότε θα καταλάβουν τι παίζει και τι γίνεται. Γιατί όντως είναι μια κάρτα η οποία πάντα αποτυπώνεται στο αρσενικό στοιχείο. Το 4 ξυφών όμως σημαίνει, είναι ο αριθμός 4, σημαίνει τετράγωνη λογική. Δες πως όλα συνδυάζονται, γι' αυτό καλό είναι να τα δεις όλες τις επιλογές, όλα τα decks και όλες τις επιλογές που κάνουμε εδώ. Χρειάζεται ηρεμία μυαλού. Κοίταξε να δεις, το ερώτημα εδώ είναι, πότε θα ξυπνήσουμε, πώς να ξυπνήσεις όμως όταν το μυαλό σου είναι σκορποχώρη, όταν δεν μπορείς να ελέγξεις, να το πω έτσι, τις σκέψεις και δρούμε πάρα πολύ παρορμητικά. Δεν λέω καλό είναι, αλλά έτσι όπου πάμε και ό,τι γίνει. Όχι ρε παιδιά, καθίστε μισό λεπτό, δεν είναι έτσι. Όντως δεν είναι έτσι. Αυτό είναι όπου πάμε και όπου βγει και ό,τι γίνει. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων. Βάζουμε λίγο το μυαλό και σκεφτόμαστε. Σταματάμε. Σταματάμε. Και σκεφτόμαστε και λέμε κάτσε μισό λεπτό. Σου λέω εγώ γενικά στο ερώτημά σου και αυτό εδώ κίνημα σου σκούπα. Σου απαντάω με τελείως διαφορετικό τρόπο και σου λέω ότι κοίταξε να δεις. Γιατί μου βάζεις και άλλα ερωτήματα εδώ λίγο και θα σου πω και λίγο θρησκευτικά έτσι, δηλαδή δες εδώ πέρα την εκκλησία, δες εδώ πέρα η Παναγία που κρατάει το Χριστό μωρό και τα λοιπά, και επειδή είχε βγει και ο Άσος Κούπα μου βάζεις και διλήμματα, ερωτήματα θρησκευτικής φύσεως, του στυλ υπάρχει Θεός, του στυλ ξέρω εγώ βοηθάει ο Θεός ή επεμβαίνει. Και η απάντηση που σου δίνω εγώ και την πιστεύω ακράδαντα είναι ότι επεμβαίνει, αλλά όχι με τους τρόπους τους οποίους νομίζουμε. Επεμβαίνει, και όχι μόνο επεμβαίνει, επεμβαίνει μέσα από εμάς. Να σου το πω λίγο διαφορετικά, να το καταλάβεις, χωρίς να πω σε πολύ βαθιά νοήματα τώρα και το χάσουμε. Ο Θεός εκφράζεται μέσα από εμάς. Να σου πω. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τα έργα των ανθρώπων και ο Θεός θα κάνει τα δικά του ό,τι αυτό που χρειάζεται να κάνει σε ένα άλλο θεϊκό επίπεδο. Θα εκφραστεί όμως και μέσα από τους ανθρώπους. Ο Άσος Κούπας σου λέει ότι εσείς οι άνθρωποι έχετε τόσες πολλές δυνατότητες, αν μπορούσατε να ανοίξετε τη διέστησή σας, την καρδιά σας, το συναίσθημά σας, να μπει μέσα το συναίσθημα και όχι εδώ η τετράγωνη λογική που σε κουράζει, γιατί κουράζει πάρα πολύ τετράγωνη λογική, αυτό το στυλ ότι είναι ένα και ένα κάνει δύο, ναι σωστά, ένα και ένα κάνει δύο, αλλά όμως δεν είναι σωστό να το λες σε όλες τις περιπτώσεις, λέω έτσι γενικά. Εδώ λοιπόν σου λέει ότι ναι, πώς θα κάνεις νέα ξεκινήματα, σου λέω και εγώ πώς θα κάνεις νέα ξεκινήματα, όταν σκέφτεσαι μόνο με έναν τρόπο ο οποίος δεν σου οδηγεί πουθενά και σε κουράζει κιόλας, έτσι. Πρέπει κάτι να αλλάξει, πρέπει να γίνει. Για να κάνεις καινούργια ξεκινήματα πρέπει να έχεις και πίστη, πρέπει να έχεις και εμπιστοσύνη, πρέπει να έχεις να πιστεύεις ότι είναι κάτι υπάρχει εκεί πέρα το οποίο είναι δίπλα σου, έχεις και ευλογίες, εντάξει. Ό,τι πιστεύει ο καθένας πώς είναι ο Θεός, γιατί καμιά φορά στο μυαλό μας ο καθένας το φτιάχνει διαφορετικά. Άρα πότε θα ξυπνήσουμε, όταν, όχι όταν ξυπνήσει το μυαλό, να το πω έτσι, η καρδιά μέσα, το συναίσθημα που θα σε κινήσει και θα σου δώσει νόημα στη ζωή. Ξέρεις γιατί είσαι έτσι, δεν έχεις νόημα στη ζωή, δεν έχεις σκοπό. Και προσπαθείς να βρεις το σκοπό σου και λες Θεέ μου, τι ήρθα να κάνω εγώ σε αυτή τη ζωή. Δεν στη δώσει ο Θεός. Ο Θεός σε έσπηρε, να το πω έτσι, ας το πω έτσι σε αυτόν τον κόσμο. Αν και, ναι, έτσι, ναι. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει τελικά το σπερματοζωάριο, στην ουσία μάλλον το οάριο διαλέγει ποιο σπερματοζωάριο μπαίνει. Εντάξει, δεν είναι πιο γρήγορος.
που είχε βγει μια, που είχαν βγει μελέτες. Σας το λέω, είναι κάτι καινούργιες μελέτες. Τέλος πάντων, απλά το λέω ότι δες πως η επιλογή της ζωής. Επιλέγει λοιπόν το Άριο ποιος θα μπει. Εμείς δηλαδή που γεννηθήκαμε, μας επέλεξε το Άριο. Λοιπόν, μην πω περισσότερο σε αυτό και μπερδευτούμε και χαθούμε, αλλά αυτό ήταν γενικά. Λοιπόν, και εδώ λες τώρα όσον αφορά το άλλο σου το ερώτημα, ένας ακόλουθος σκούπα. Και ο ακόλουθος σκούπα μιλάει για ρομαντισμό, μιλάει για όμορφα πράγματα, καλλιτεχνικά πράγματα, μιλάει για θέατρο, μιλάει για τέχνες γενικότερα, μουσική, ζωγραφική, οτιδήποτε θέλεις. Ο ακόλουθος σκούπα είναι λίγο περίεργο σαν τύπος, σαν άνθρωπος γενικότερα, παρόλα αυτά όμως έχει πολύ καλές προθέσεις. Και λες τώρα λοιπόν, όλα αυτά που έχουμε κάνει, που κάνουμε, δεν αρκούν ή πότε θα υπάρξει κάτι καινούριο ρε παιδί μου, ίσως η νέα γενιά, ας το πω έτσι, που να έρθει και να αλλάξει λίγο τα πράγματα, λίγο να προχωρήσουμε να κάνουμε, και εγώ σου απαντάω με έναν άλλο άσο, πέφτουν οι άσοι εδώ, γίνεται χαμός. Τι σημαίνει τώρα, δύο άσοι στον τέκ εδώ, σημαίνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει ελπίδα. Με άσο και κούπα και άσο μπαστούνι σημαίνει και με την ενέργεια του Θεού και με την αγάπη του Θεού. Το κατάλαβες, όλα γίνονται. Μέσα από εμάς, έτσι, όλα μπορούν να ανοίξουν, όπως επίσης εδώ σημαίνει και νέες σχέσεις, έτσι. Σημαίνει οι σχέσεις, πώς μπορούν, υπάρχει ελπίδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας όρος που σου λέω εδώ πέρα, που είναι ότι έχεις την ενέργεια και τη δύναμη να ψάξεις, για να κάνεις το καινούριο. Αφορά οτιδήποτε, έτσι, μπορεί να είναι νέο ξεκίνημα, μπορεί να είναι νέος έρωτας, νέα αγάπη, νέα γνωριμία, μπορεί να είναι νέα φιλία, νέα συνεργασία, βάλτε όλα σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Πρέπει από εσένα, πρέπει να έχεις δύναμη, να έχεις ενέργεια, θα μου πεις, μα πέρασαν τα χρόνια και έχω απογοητευτεί και αυτά. Σε καταλαβαίνω, αλλά εδώ πρέπει στη ζωή σου να βρεις νόημα, αυτό σου λέει εδώ. Πρέπει να βρεις το νόημα γενικά, τι είναι αυτά τα οποία θέλεις. Πάντα. Πότε ρε ακαστανικήσουμε εμείς, έξι μπαστούνι. Είναι λίγο πολεμικό. Το 6 βεβαίως αφορά σχέσεις. Το 6 μπαστούνι σημαίνει νίκη. Σαν να με ρωτάς πότε θα νικήσουμε, ρε παιδί, πότε θα τα καταφέρουμε, πώς θα γίνει, πώς θα καταφέρω στη ζωή, κάτι να πετύχω, να κάνω. Και βγαίνει ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Μια πολύ ωραία πρόταση εδώ πέρα που έχει να μας κάνει ο ακόλουθος πεντάκτηνο είναι η προσφορά. Σου απαντάω εγώ λοιπόν και σου λέω ότι κοίταξε να δεις, είναι θέμα σταθερότητας και δική σου σταθερότητας, έτσι, σε διάφορα πράγματα, απόψεις, χρόνου, χρειάζεσαι χρόνο, μάθησης, εδώ σημαίνει και μάθηση, να μάθεις κιόλας, να προσαρμόζεσαι στη ζωή, διότι δεν θα νικήσει ο δυνατότερος, ούτε ο καλύτερος, θα νικήσει αυτός που προσαρμόζεται, αυτός σου απαντάω αγαπημένη. Μπορεί να είσαι πολύ δυνατός, μπορεί να είσαι ο καλύτερος, η καλύτερη, να είσαι... Ναι, αλλά αν δεν προσαρμοστείς όμως, λέω, στις συνθήκες, το ένα στο άλλο, δεν προχωράει το πράγμα. Και επίσης εδώ σου λέει ότι χρειάζεται κάπως να μάθεις ότι στη ζωή τα πράγματα προχωράνε μεν, αλλά έχουν και ένα δικό τους χρόνο. Δες, αυτός είναι σταθερός, εδώ δεν κουνιέται ιδιαίτερα, ούτε αυτός εδώ κουνιέται ιδιαίτερα. Έχουν αυτό το σπάσιμο λίγο, είναι λίγο θηλυπρεπής, διότι ο ακόλουθος πάντα στα ταρό έχει και τις δύο ενέργειες, και την αρσενική και τη θηλυκή, εντάξει, και προσπαθούν οι κάρτες να το αποτυπώσουν εδώ, αφορά δηλαδή αγόρια και κορίτσια. Και εδώ δεν μπορείς να καταλάβεις πάρα πολύ καθαρά είναι αγόρι κορίτσι, όπως και εδώ δηλαδή λες, αλλά αυτό θέλω να σου πω ότι ο ακόλουθος είναι και αγόρι και κορίτσι, δηλαδή και τα αγόρια και τα κορίτσια, και οι άντρες και οι γυναίκες και το αρσενικό και το θηλυκό στοιχείο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι στη ζωή τους για να πετύχουν χρειάζεται γνώσεις, σταθερότητα, δημιουργικότητα, χρειάζεται συνδυασμός και συναισθήματος και καρδιάς. Και αν τα βάλεις όλα μαζί εδώ πέρα, αν τα βάλω εδώ, είναι σαν να λέει εδώ το μήνυμα ο Θεός, ότι κοίταξε να δεις, έχεις προστασία και ευλογίες, έχεις ενέργεια γιατί είμαι και εγώ κοντά σου και θα σε βοηθήσω στις απόψεις σου και θα πετύχεις έχοντας και θα ανανεώνεσαι κιόλας και θα φροντίζεις το σώμα σου, τον εαυτό σου και τα λοιπά, και θα πετύχεις μέσα από σταθερότητα, μέσα από χρόνο, μέσα από υπομονή, μέσα από θετικές σκέψεις, θετικές δονήσεις, και τότε θα πετύχεις. Εντάξει, νομίζω το έχουμε, το πιάσαμε.
Ωραία. Ωραία περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε, γελάσαμε κιόλας, τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν και τα ερωτήματα πολύ όμορφα ήταν και αυτά. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο σπίτι. Ιδιαίτερο. Είναι μέσα στο λιβάδι, ας το πούμε, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, μικρό σπίτι στο λιβάδι. Έχουν γραφτεί και πάρα πολλά άρθρα. Ήταν μια πολύ 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 παλιά ταινία τώρα που δεν θυμάμαι ότι την δείχναν κτλ. Εντάξει, λοιπόν, απλά είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, πολύ ωραίο σπίτι, όμορφο, μέσα στην ησυχία, μέσα στο δάσος, μέσα στα δέντρα. Φυσικά υπάρχουν και ζώα και υπάρχουν αυτά. Έρχομαι εγώ λοιπόν, με βλέπεις από μακριά που έρχομαι, γιατί έχεις πολύ καλή θέα από εκεί ψηλά. Φωνάζεις όλους εκεί μέσα, δεν ξέρω ποιους έχεις. Λοιπόν, έρχεται ο Ακάς, έρχεται, παιδιά, ετοιμαστείτε. Ανοίγουν λοιπόν διάπλατα εκεί οι πόρτες, αυτά, αγκαλιές, φιλιά, τι κάνεις, πώς είσαι, πόπο χέρι που σε γνωρίζω. Τι ψηλός που είσαι. Λοιπόν. Δεν έχω μπλε μάτια, όχι. Μακάρι να είχα μπλε μάτια, αλλά δεν έχω μπλε μάτια. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, καθόμαστε, κοιταζόμαστε, φιλιόμαστε εκεί, ενώ δηλαδή αγκαλιαζόμαστε και τα λοιπά. Φιλιόμαστε στα πρώτα. Και πας λοιπόν, και τι καφεδάκι θα πιω από εσένα, εσύ θα μου κάνεις ένα φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, το φτιάχνεις, φέρνεις και κάτι ωραία γλυκά εκεί, κάτι βουτήματα, κουλουράκια αυτά. Καλά, θα φάμε βέβαια και το μεσημέρι, μην νομίζεις. Σιγά, δεν θα πιω την πύρα μου. Εννοείται, λοιπόν, εννοείται, θα το κάνω και στα υπόλοιπα βέβαια σπίτια. Και καθόμαστε λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα, μου λες, εντάξει, Ακάς, πήγες και στα υπόλοιπα σπίτια, τους τα είπες, τα έπεσε ένα χεράκι. Ήρθε η ώρα λοιπόν και σε εμάς εδώ να κάνουμε τη συζήτησή μας και να απαντήσεις τα ερωτήματα τα οποία έχω. Οκ, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Και με ρωτάς. Τι με ρωτάς? Και εσύ το ίδιο με ρωτάς. Οχτώ μπαστούνι. Πότε θα δούμε εξαστεριά? Πότε θα μάθουμε καλά νέα? Πότε θα έρθουν κάποιοι καλά νέα, ρε παιδί μου, στον κόσμο, στην Ελλάδα, στον πλανήτη, στην κοινωνία μας? Τι γίνεται να πούμε? Γίνεται χαμός. Έχεις δίκιο, σου λέω. Έτσι όντως γίνεται, έτσι είναι, σωστά το έχεις τοποθετήσει. Και εγώ αυτό που σου λέω είναι ίδιες κάρτες από διαφορετικά ντεκ. Τα ίδια λέω, έτσι. Με βλέπετε, τα ίδια λέω σε όλους. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Τα ταρώ με δικαιών, το βλέπετε. Άμα δείτε και τα υπόλοιπα σπίτια που έχω πάει, βγαίνουν σχεδόν οι ίδιες κάρτες, η ίδια η αποτύπωση, τα ίδια ερωτήματα. Και εγώ σου λέω ότι κοίταξε να δεις πώς να έρθει η ξαστεριά, πώς να έρθει το καινούριο, όταν όλοι οι άνθρωποι είναι συνέχεια αγχωμένοι, συνέχεια κολλημένοι, μακριά από τη φύση, προσπαθώντας να κάνουν πράγματα και να ισορροπήσουν τη ζωή τους, και καλώς το κάνουν, διότι δεν έχουν και άλλη επιλογή. Όταν δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πρόβλημα. Όταν δεν έχεις χρόνο για τους δικούς σου ανθρώπους, για τον άνθρωπό σου, το κορίτσι σου, το αγόρι σου, την οικογένειά σου, τους γονείς σου, δεν ξέρω τι, τους φίλους αυτά, και τους βλέπεις μόνο Σαββατοκύριακο λίγες ώρες, θα μου πεις, τι να κάνεις, έτσι είναι οι συνθήκες της ζωής. Έχω μαγαζί, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο σε αυτό. Μπορώ όμως να σου πω ότι ναι, όσοι είμαστε έτσι και κουβαλάμε ευθύνες και βάρη, και όχι μόνο αυτό, όσο είμαστε κολλημένοι και ως μυαλά, εντάξει, και δεν αλλάξουμε νοοτροπία σε πολλά πράγματα, δεν θα μάθεις καλά νέα. Sorry που στο λέω, sorry που στη χαλά, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Όσο σκεφτόμαστε, γιατί εδώ είναι ο αριθμός 10, αφορά ζώδια της φωτιάς. Τα ζώδια της φωτιάς έχουν μια παρόρμηση. Έχουν όμως και μια ξεροκεφαλιά. Όλα τα ζώδια της φωτιάς έχουν και μια ξεροκεφαλιά. Άμα πιάσει λίγο ξεροκεφαλιά, άντε να το αλλάξει γνώμη. Αν τον κρυό τον πιάσει ξεροκεφαλιά, γίνεται τόσο εγωιστής που δεν καταλαβαίνει Χριστό. Το ξώτης, άντε για αυτός έχει φύγει κιόλας. Μα σου λέει, έτσι είστε, δεν με πάει, γεια σας. Αν δεν αλλάξουν λοιπόν αυτές οι νοοτροπίες και να καθίσουμε κάτω, να τα βάλουμε κάτω και να αλλάξουμε τον εαυτό μας, τη γειτονιά, το σύστημα εκεί της γειτονιάς, το σχολείο, την κοινωνία μας, είναι ένας φαύλος κύκλος σε πολλά πράγματα. Θέμα καλών σχέσεων, θες καλές σχέσεις εδώ, θες σχέση, πώς το λένε, να είστε ερωτευμένοι, να περνάτε καλά. Άμα το βλέπει σαν βαρύδι, πού να αλλάξει αυτό? Άμα βλέπει τη σχέση εδώ, αυτός εδώ ως βάρος, πού να πας, τι να αλλάξεις. Πώς να αλλάξει αυτό? Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, όπως και στη δουλειά, το ίδιο. Άμα βλέπεις τη ζωή σου ως βάρος, πώς να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και με ρωτάς λοιπόν, υπότις ξυφών.
Η υπόθεση Ξυφών λοιπόν έχει μια παρόρμηση, έχει μια δυναμική. Εδώ αφορά τώρα ζώδια του αέρα. Κυρίως δίδυμη είναι εδώ. Βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, έτσι, ζυγός και υδροχόος. Και σου λέει, ρε Σιακάς, πολύ επιθετικότητα. Πολύ πόλεμη. Πολύ έτσι σκληράδα. Πολύ πάω να κατακτήσω και δεν δίνω σημασία σε και δεκάρα σε κανένα. Πολύ βία. Πολύ σκοτωμός. Ρε, κάτι δύσκολες ερωτήσεις. Είναι δύσκολες ερωτήσεις τώρα. Λοιπόν. Για να απαντήσω κι εγώ και σου λέω με ένα 4-5 άκτινο. Το πιάνεις το νόημα εδώ, το καταλαβαίνεις το 4-5 άκτινο, γιατί γίνονται οι πόλεμοι για τα φράγκα. Αυτός εδώ πέρα, να το δεις, θέλω να το δεις λιγάκι. Αυτή εδώ πέρα η κάρτα πάντα σηματοδοτεί τη δολιότητα, την εχθρικότητα, την επιθετικότητα, τον πόλεμο, έτσι. Και μάλιστα τον πόλεμο χωρίς να καταλαβαίνω, χωρίς να λογαριάζω τίποτα και κανέναν. Τη βία χωρίς, δηλαδή εδώ σημαίνει και η καθημερινότητά μας, έτσι. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να έχει παρκάρει παράνομα, να του πεις, ρε παιδί μου, όχι τίποτα. Και να είναι δίπλος να σε σφάξει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις πλέον. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το 4, πεντάκτινο. Είναι η λογική που λέγαμε, το 4 σημαίνει η λογική η οποία είναι τετράγωνη, η οποία όμως οδηγεί σε τρέλα. Σε λογική που δεν καταλαβαίνεις. Και δείτε εδώ αυτό επίσης, σε γενικό βέβαια πλαίσιο, πώς προσπαθεί να εξισορροπήσει, διότι τα πάντα όλα είναι τα φράγκα μου. Είναι το εγώ μου, είναι μου ανήκουν, εντάξει. Ο δρόμος μου ανήκει. Αυτό το τετράγωνο του δρόμου που θα παρκάρω μου ανήκει. Αυτό μου ανήκει, αυτό μου ανήκει, εκείνο μου ανήκει. Είναι ο εγωισμός και είναι εδώ πέρα επίσης το θέμα το οικονομικό. Δεν έχουν πρόβλημα γενικά οι άνθρωποι, σε γενικό βέβαια πλαίσιο το βάζω, να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να έχουν και κάποιο αντίκτυπο κυρίως οικονομικό. Το 4-5 άκτινο δεν είναι και από τις καλύτερες κάρτες, γιατί σημαίνει επίσης, το 4 σημαίνει δεν έχω καρδιά, την έχω αφήσει την καρδιά. Όλα είναι ένα σκοπός, όλα είναι συμφέρον. Εδώ είναι συμφέρον, τελείως. Γίνονται οι υπόλοιποι για λόγους συμφερόντος, τελείως. Όπου ακούς ιδεολογίες και παπαριές, αυτά είναι παραμύθια της χαλήμας, εντάξει. Είναι καθαρά συμφέροντα. Τώρα, θες να τα δικαιολογήσεις, θες να μην τα δικαιολογήσεις. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι πόλεμοι στην ιστορία επαναλαμβάνονται και γίνονται καθαρά για λόγους συμφέροντος. Το δένουν και με μια πολύ ωραία ιδεολογία, ό,τι να είναι, και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, γιατί μιλάμε με αποτελέσματα, έτσι, μιλάμε από την ιστορία που η ιστορία πάντα επαναλαμβάνεται, είναι τελείως. Είναι το χρήμα και είναι και τα συμφέροντα. Τελείως. Τελείωσε, στο απαντάω, ορίστε, στο απαντάω. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τις ανθρώπινες σχέσεις και σε ατομικό επίπεδο. Ο άλλος είναι επιθετικός, ο άλλος φεύγει, ο άλλος εγκαταλείπει, κάνει γιατί σκέφτω συμφέρον του. Έλα μωρέ τώρα, τι σιγά, εντάξει. Μα σ' αγαπάω, σε ερωτεύτηκα αυτό, έλα άντε γεια, παράτα με τώρα, πάω με την άλλη να πούμε γιατί γουστάρω. Μπορεί να έχει και φράγκα η άλλη, ας πούμε, και να με ταΐζει και καλά. Λέμε τώρα. Μα ρε αφεντικό, συνεργαζόμαστε, το πω και διαφορετικά σαν παράδειγμα, συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια εδώ, έχουμε κάνει αυτά, έχω προσφέρει, έλα μα, σε δύο χρόνια γιατί ένα νούμερο είσαι και δεν με ενδιαφέρει. Λέω τώρα έτσι γενικά. Ή εσύ ας πούμε έχεις προσφέρει πολύ, αλλά σε πληρώνει πάρα πολύ λίγο. Να σκεφτούμε και λίγο έξω από το κουτί που λένε. Είδες, βάζω διάφορα θέματα, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο γενικά και είναι όλα συμφέρον, τελείως, ο άλλος σκέφτεται το συμφέρον. Τώρα, καλός, κακός, για μένα κακός. Αλλά θα σκεφτεί το συμφέρον, θα σκεφτεί την τσέπη. Έτσι σκέφτονται όλοι. Θα κάνεις αυτό, ναι, αλλά εγώ τι θα κερδίσω. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η κοινωνία μας έχει γίνει καθαρά εμπορική, που είναι δίνω-παίρνω, αλλά το τίμημα του δίνω-παίρνω είναι πολύ μεγάλο πλέον. Σε στεναχώρησα, αλλά σου είπα την αλήθεια. Και το επόμενο ερώτημα είναι ο 8-5 άκτινο. Χρήμα. Τι γίνεται ρε Ακάς με τα χρήματα, γενικά. Εδώ δηλώνει κυρίως, το 8-5 άκτινο δηλώνει ότι δουλεύω αρκετά, αλλά βγάζω και χρήματα. Έχω μια οικονομική επιφάνεια. Αυτό σημαίνει να κάνεις και δύο δουλειές, αλλά να βγάζεις χρήμα όμως, εντάξει.
και να έχεις μια οικονομική άνετη ζωή. Εδώ όμως είναι αίρεση, καταλήγουμε όλοι και λέμε δουλεύουμε, αλλά πως δεν ζούμε. Αυτό σημαίνει αυτή η κάρτα. Βγάζεις χρήματα, αλλά δεν ζεις τόσο πολύ όσο θα ήθελες. Το 8-5 έχει και κάτι άλλο όμως, κάτι πολύ πονηρό εδώ και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι το 8-5 σημαίνει ναι, βγάζω χρήματα, μπορεί να σημαίνει και η πτώχευση. Εντάξει. Το βάζουμε και αυτό στο βάζω εγώ σαν ερώτημα. Είναι δυσκολεύω τον εαυτό μου και βάζω τα ερωτήματα. Τι να κάνω πάνω σε αυτά. Και εγώ αυτό που σου απαντάω είναι με ένα άρμα. Σου απαντάω με έναν τελείως απροσδόκητο και διαφορετικό τρόπο. Το άρμα, ναι, εδώ έχουμε ζώδια βέβαια της γης, εδώ έχουμε καρκίνο. Και ο καρκίνος γενικά είναι πολεμιστής. Ο καρκίνος είναι ζώδιο πολεμιστή. Ναι, λέμε είναι ευαίσθητος και αυτά, οκ, okay, εντάξει. Οι ευαισθησίες του όμως είναι λίγο συγκεκριμένες. Ναι. Θα κλάψει για άλλους λόγους, μπορεί να κλάψει για δικούς του λόγους, συμφέροντας ας πούμε. Ή γιατί έχασε χρήματα, ή γιατί δεν πέτυχε αυτό που ήθελε να πετύχει, ας πούμε. Όμως, επειδή είναι και μια πολύ όμορφη εικόνα εδώ και δείχνει το άρμα με έναν λωτό μέσα και με έναν ήλιο, το άρμα έχει να κάνει λίγο με την πολεμική. Το άρμα έχει πάλι, δες πάλι εδώ λέμε το ίδιο σχεδόν, το άρμα έχει να κάνει όμως με τις επιλογές στη ζωή που κάνουμε γενικά. Αυτό σημαίνει εδώ. Ποιες είναι οι επιλογές? Δηλαδή, π.χ. να σου πω μια επιλογή. Αν είχες μια ισορροπία στη ζωή σου, θα πήγες να δουλέψεις αλλά να παίρνεις μισά λεφτά? Όχι 8, να σου στο 4, να σου το πω έτσι. Να σου πιο χαμηλά στα λεφτά. Θα το κάνεις για να έχεις ισορροπία στη ζωή σου. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που κάνουν είναι να αναζητούν περισσότερο. Προσοχή, δεν έχω κανένα πρόβλημα τα λεφτά, αλλά πώς πέφτουμε σε μια παγίδα, λέω αυτό έτσι. Το άρμα βέβαια σου λέει ότι έχεις επιλογές στη ζωή. Μπορείς να ψάξεις κάτι το οποίο μπορεί να σε αλαφρύνει λιγάκι. Το άρμα επίσης σημαίνει ψάχνω να φροντίζω τον εαυτό μου. Το άρμα σημαίνει τα βάζω κάτω, έχει και τον αριθμό 7 μέσα που σημαίνει σκέφτομαι αρκετά ώστε να τα φέρω λοιπόν τα πράγματα εκεί που πρέπει για να έχω επιλογές. Αλλά επίσης το άρμα σημαίνει μπορώ να νικήσω στη ζωή, μπορώ να τα καταφέρω στη ζωή χωρίς να είμαι δούλος. Χωρίς να είμαι συνέχεια εκεί. Θα μου πεις, α, είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Γιατί σου λέω εδώ ποιες είναι οι επιλογές που έχεις στη ζωή σου. Λες δεν είναι πολλές, μα αυτό είναι ακριβώς, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Μπορείς όμως να το μαλακώσεις λιγάκι, να δουλεύεις λίγο λιγότερο με έξυπνους τρόπους. Θα τους βρεις εσύ. Σκέφτομαι εδώ και βρίσκω έξυπνους τρόπους για το πώς μπορώ λίγο να χαλαρώσω το κομμάτι της εργασίας, λίγο να έχω προσωπική ζωή. Μου έρχεται κάτι στο μυαλό, αλλά οκ, okay, εντάξει, λέω τώρα, μη σας μπερδέψω περισσότερο, αλλά εδώ τώρα με το άρμα όμως είναι μια καλή κάρτα και σου δείχνει η γενικά τις επιλογές που έχεις στη ζωή σου και μπορείς να πετύχεις. Και μπορείς να τα καταφέρεις μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό. Να τα μαζέψω, μη φύγεις, διότι υπάρχει και αποφώνηση. Ένα λεπτό. Θα μου δώσεις μόνο. Και η αποφώνηση είναι ένα δικό μου μήνυμα για όλους. Μισό λεπτό. Το δικό μου μήνυμα και στα 4 σπίτια και σε όλους και στα ερωτήματά σας, το γενικό, το ρεζουμέ δηλαδή, που έχω να σας πω. Ορίστε, ιεραστές. Εντάξει. Τι έλεγε τον παλιά, τι έλεγε τη παιδιά, τουτουτ, γιατί χανόμαστε. Αυτό ακριβώς. Αντί ρε παιδιά να το πω έτσι, να ερωτευόμαστε, αντί να αγαπιόμαστε, αντί... Ναι, και το άλλο. Αντί να υπάρχει, αντί να ανακαλύψουμε τη δίδυμη φλόγα μας και να τη φροντίσουμε ή την αδελφή ψυχή μας και να τη φροντίσουμε και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ανακαλύψουμε ένας τον άλλον, ναι, με τις διαφορές μας, έτσι, δεν ταιριάζουμε όλοι. Είναι γεγονός. Και πολλά ζευγάρια δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Και πολλά ζευγάρια γίνονται και μπύλες. Οκ, εντάξει, ναι. Αλλά να βρούμε ποια είναι αυτά που μας συνδέουν. Και αν δεν υπάρχει η αδελφοσύνη, η αγάπη, ναι, υπάρχουν επιλογές βεβαίως, έχεις επιλογές, έτσι. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά τον άλλον.
θα τον παντρευτείς ή θα την παντρευτείς, ίσον και καλά θα μείνεις με αυτόν με αυτήν. Ναι, εννοείται, το ξεκαθαρίζω. Εδώ όμως οι εραστές περνάνε αυτό το μήνυμα γενικότερα για όλα αυτά που κάναμε, ότι η αγάπη είναι αυτή που νικά, η αγαπημένη, αγαπημένη. Η αγάπη θα σε βοηθήσουν οι άνθρωποι να πετύχεις, αλλά θα το κάνουν όμως, γιατί εδώ είναι το μυστικό, όχι επειδή σε φοβούνται, όχι επειδή θεωρούν ότι είσαι ισχυρός, όχι επειδή είσαι πολεμικός, θα το κάνουν επειδή σε αγαπάνε και σε εμπιστεύονται. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί είναι η επιτυχία. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για όλα.